σε μια πολιτική, οικονομική και κοινωνιολογική συζήτηση. Θα προχωρήσουμε αμέσως τώρα. Μαζί μας στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης είναι ο κύριος Σταύρος Καρβούνης, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Κέρκυρας και επίσης πρώην ειδικός επιστήμονας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών. Και επίσης, νομίζω παλιότερα, του Υπουργείου Υγείας. Ακριβώς, κύριε Παπαδόπουλε, σύμβουλος των Υπουργών, τον κύριο Λοβέρδο. Ποιος καλός δρόμος σας έφερε στην Θράκη, κύριε Καρβούνη? Φίλοι, όμορφος καιρός και πάντα πιστεύω ότι η Αλεξανδρούπολη και η Θράκη είναι μια περιοχή, ένας νομός που είναι κρίσιμος για τη χώρα και μπορεί να δώσει, και έτσι θέλω να πιστεύω, μπορεί να δώσει το έναυσμα για μια αλλαγή στον τόπο μας. Ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, υπάρχει ανάπτυξη εδώ στη Θράκη, δημιουργούνται δυναμικές ελληνικές βιομηχανίες και αυτό πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Το λέτε εσείς. Σε ένα άρθρο σας πρόσφατο λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από το ευρώ για τη χώρα μας. Ακούγοντάς το αυτό, θα πούμε όλοι μας, τότε να μην αποπληρώσουμε τα δάνειά μας που οφείλουμε, αφού δεν πρόκειται να μας διώξουν οι φίλοι Ευρωπαίοι. Και αυτό μπορεί να γίνει. Ό,τι θέλουμε κάνουμε στο ευρώ είμαστε, εκεί θα μείνουμε. Οι συνθήκες δεν προβλέπουν έξοδο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι αν δεν τηρήσουμε κάποιες προϋποθέσεις, θα υπάρξουν για τη χώρα μας ποινές. Δεν θα μπορούμε να δούμε μια περίοδο που θα έχει ευημερία κοινωνική, θα έχουμε ανάπτυξη. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Στο ευρώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Ωστόσο υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την ελληνική εσωτερική πολιτική, τα δικά μας δεδομένα, τα δημοσιονομικά. Δηλαδή, έχουμε κοινωνική πολιτική. Πληρώνουμε για τα νοσοκομεία, πληρώνουμε τους γιατρούς, πληρώνουμε το προσωπικό, μας στοιχίζουν όλα αυτά με τα φάρμακα, περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά μπορούμε να διαθέσουμε 4. Έχουμε 2 δις έλλειμμα λοιπόν στην υγεία. Πού θα τα βρούμε? Να δανειστούμε από διεθνείς αγορές δεν μπορούμε. Άρα πρέπει κάποιος να μας δώσει τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινό ταμείο. Άρα θα τα βρούμε από δάνεια ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη λένε, κοιτάξτε, και εμείς δανειζόμαστε, δεν μπορούμε να σας δανείσουμε. Άρα μπαίνουμε σε ένα δύσκολο κύκλο αναφορικά με το πού θα βρούμε χρήματα αν έχουμε εσωτερική ελληματική πολιτική. Στο πολιτικό οικονομικό ρεπορτάζ ειδικεύεται ο Δημοσθένης Δούκας, κύριε Καρβούνη. Όχι, ακούγα λίγο, Σταύρο, γιατί εγώ θα κάνω τώρα λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Παρόλο που έπρεπε να ξεκινήσουμε ίσως από τις πολιτικές εκκρεμότητες, και δεν θα γίνει στις 17 Ιουνίου. Πρώτα πρέπει να συζητήσουμε, Σταύρο, ακριβώς, τι θα γίνει πολιτικά, την κυβέρνηση, και μετά να δούμε τι, θα μας πείτε την άποψή σας, τι πιστεύετε, και μετά θα μιλήσουμε τι οικονομική πολιτική θα εφαρμοστεί εκεί που θα πάει η Ελλάδα. Άρα να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι πιστεύετε τελικά, κεντροαριστερή ή κεντροδεξιά κυβέρνηση θα συγκροτηθεί? Αλληλένετε, και τι πρέπει να συγκροτηθεί κατά πιστεύω? Αλληλένετε αυτά τα πράγματα? Εγώ πιστεύω σε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω δηλαδή είναι εφικτή. Είναι εφικτή. Ότι υπάρχει μια αλλαγή στάσης στον συνασπισμό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλείτε συνασπισμό. Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας βάλουν πιπέρι. Έχετε οι συνιστώσεις, λέω. Οι 11 συνιστώσεις. Πάντως είναι κόμμα, ενιαίο πλέον. Ναι, ενιαίο είναι πλέον. Γι' αυτό σας είπα. Λοιπόν, υπάρχει αλλαγή. Σήμερα προσωπικά άκουσα και στο BBC και στη συζήτηση που έγινε, νομίζω, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τον Παπαδημούλη στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και τον κύριο Μιλιό, τον καθηγητή, στο BBC, και δήλωσαν και οι δύο ότι εμείς δεν μένουμε ακριβώς στο ζήτημα αυστηρής στήρησης του προγραμματός μας. Ρίχνουμε νερό στο κρασί μας, συμβιβαζόμαστε για να έχουμε κυβέρνηση στις 18 Ιουνίου. Θετικό. Αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν είναι διατεθειμένοι να καταγγείλουν σε εισαγωγικά το μνημόνιο, δηλαδή να πούνε, κοιτάξτε, εμείς κλείνουμε τα σύνορά μας, δεν πληρώνουμε τίποτα, ζούμε με τα δικά μας χρήματα. Όχι. Είπαν, θα είμαστε στο ευρώ, θα συμβαστούμε με τους εταίρους μας, θα κάνουμε διάλογο, θα προχωρήσουμε σε μερικά ζητήματα. Αλλά ωστόσο, είπαν, υπάρχουν και κόκκινες γραμμές. Άρα πιστεύω ότι υπάρχει μια ζωτική σημασία αλλαγή στον ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει κεντροαριστερή κυβέρνηση. Γιατί το ενδεχόμενο να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον, νομίζω, αγαπητέ Δημοσθένη, εκείνο σε όλους. Ναι, ναι. Μέχρι τις 17 Ιουνίου θα είναι ντέρμπι αν θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω οι δημοσκοπήσεις, πίσω από τις σέβομαι, τη μία φορά είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι τέσσερις τελευταίες φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία οριακά. Να πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εξίσου σοβαρή με το να πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αν κατάλαβα και μπορώ να ξεκλειδώσω τη σκέψη σας, κύριε Καρβούνη, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, ως λέτε, αντί ανήκει στο κεντροαριστερό χώρο, θα προτιμούσε μια κυβέρνηση κεντροαριστεράς, θα ήθελε αυτή την εκδοχή να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτή τη μορφή που λέτε,
πολιτική καταδίκη του μνημονίου. Ωραίο φεύγουμε yeah. αυτό. Θα το καταδικάσουμε πολιτικά, αλλά εντάξει. Και να γίνει μια κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μου πείτε ναι ή όχι, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΔΙΜΑΡ. Και με την ανοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος, εγώ πιστεύω. Καλά, και νομίζω, δεν νομίζω. Ήταν και χθες που έβλεπε το. Ξεκάθαρο και σήμερα είπα παρέα. Ναι. Διαφωνούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας πούμε. Αλλά οι κύριες δυνάμεις που θα συμμετείχαν ενεργά, αυτές οι τρεις είναι από ό,τι λέτε. Εγώ, κύριε Δούκα και κύριε Παπαδόπουλε, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ακόμη να έρθει πρώτο κόμμα. Είναι βέβαια σε μια πιθανότητα πολύ μικρή. Ναι. Όμως εμείς παλεύουμε το ΠΑΣΟΚ να ξαναμπεί στην κοινωνία. Από 13,68% να πάμε πιο ψηλά, να πάμε πάνω από 20%. Το παλεύουμε. Ο κόσμος θα δείξει τι πιστεύει για μας. Όμως μέσα μου, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορώ να ταχθώ σε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, που εγώ πιστεύω ότι πολλές από αυτές είναι ανεδαφικές και ουτοπικές. Δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Όμως ότι είπαν σήμερα πως δεν επιδιώκουμε την πλήρη υλοποίηση του προγράμματός μας, αλλά συμβιβαζόμαστε, είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ δηλαδή πάντα πιστεύω ότι ο συμβιβασμός. Αν τότε πάρει την πρωτιά και τον πόνο στον 50ο Νέα Δημοκρατία και έρθει να πει τον ΠΑΣΟΚ τρόπο να κάνουν κυβέρνηση, τι λέτε εσείς? Εγώ, σαν ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να μην κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω το ΠΑΣΟΚ να κάνει τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Θεωρώ θα είναι για μας το τέλος. Διότι το ΠΑΣΟΚ είναι στην κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία ανήκει σε μια νεοφιλελεύθερη κατάσταση. Εκεί εμείς δεν συνενούμε. Θέλουμε πραγματικά. Ναι, μεν υπογράψαμε ένα μνημόνιο. Το κάναμε γιατί είχαμε το μαχαίρι στο λαιμό, θέλαμε να σώσουμε την πατρίδα, πιστεύαμε δεν είχαμε άλλα περιθώρια, όμως τώρα θέλουμε και επιδιώκουμε και επαναδιαπραγμάτευση και αλλαγή όρων που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μέσα στα πλαίσια όμως μιας δημοσιονομικής εξυγίανσης. Δηλαδή, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Δούκα, τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω ότι στους ξένους, κοιτάξτε, εγώ θέλω οι δαπάνες μου, η σπατάλη μου να είναι από 8 δις στα 10 δις. Το να αυξάνω τη σπατάλη είναι κακό για τον Έλληνα πολίτη. Εγώ λοιπόν συμφωνώ στο μνημόνιο να μειώσουμε τη σπατάλη. Συμφωνώ να μειώσουμε τη διαφθορά. Όπως συμφωνώ και με τους ξένους να φορολογήσουμε τον πλούτο. Ξέρετε τι είπε ο δημοσιογράφος του BBC στον κύριο Μιλιό? Και ήταν χαρακτηριστικό. Του λέει: κύριε Μιλιέ, βεβαίως εμείς να βοηθήσουμε την Ελλάδα, αλλά αν η Ελλάδα δεν φορολογήσει τους πλούσιους που έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, που έχουν πλουτίσει αυτή την περίοδο, θα τα δώσουμε εμείς οι ξένοι? Ωστόσο, ξέρετε πολύ καλά ότι τις εκλογές θα τις κρίνουν οι θέσεις περί της απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων, περί της μειώσης των μισθών, περαιτέρω μείωση μισθών στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και των συντάξεων. Αυτό είναι που θα καθορίσει την άποψη του ψηφοφόρου. Και πού θα βρούμε τα λεφτά? Αν θεωρείτε ότι από τους μισθούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα τους βρούμε, είναι δική σας άποψη. Όχι, για άλλους είναι. Δεν λέω αυτό. Είπα και αυτό θα καθορίσει το θέμα των εκλογών. Το πού θα πάνε οι εκλογές, πού θα οδηγήσουν. Διότι προσέξτε, κύριε Παπαδοπούλε, ότι σε αυτή τη φάση πράγματι μειώθηκαν μισθοί και συντάξεις από το δημόσιο, αλλά δεν είχαμε άλλη λύση. Φτάσαμε σε ένα σημείο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει τώρα? Δεν λέει θα αυξήσω τη συντάξη του μισθούς. Είπε ότι εδώ βάζω stop. Δεν κατεβάζω άλλο. Μα και εμείς το λέμε αυτό. Και είπε ότι αν έχουμε ανάπτυξη, το είπε ο αγαπητός ο κ. Μιλιός. Αν έχουμε ανάπτυξη, λέει, τότε λέει θα αυξήσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Δηλαδή στο μέλλον και θα δούμε. Αυτό είναι μια υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ τη δέχομαι, διότι εγώ είμαι ρεαλιστής. Εγώ ήμουν στη διαπραγματευτική ομάδα με το μνημόνιο. Ξέρω τι σημαίνουν τα νούμερα. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια κοινή αφετηρία πλέον και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, αναφορικά τώρα με το ζήτημα του ιδιωτικού τομέα και τη μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Τρομακτικό λάθος. Δεν έπρεπε να επισέλθει ο ιδιωτικός τομέας στο μνημόνιο. Διότι το μνημόνιο αφορούσε καθαρά το κράτος. Αφορούσε καθαρά τη δημόσια πολιτική. Ναι, αλλά υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις οποίες είχε παρέμβαση το κράτος. Σύμφωνοι, είχε παρέμβαση, όμως εδώ δεν θα έπρεπε, διότι μειώθηκε ζωτική σημασία εισόδημα οικογενειών, μικρομεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, που εκεί αυτό είχε άμεση επίπτωση και στα έσοδα του κράτους, αλλά και στην ζήτηση προϊόντων για να αναπτυχθεί η ανάπτυξη, να δώσουμε έτσι όθηση στην ανάπτυξη και να δώσουμε σε επιχειρήσεις κίνητρο για να παράγουν προϊόντα και να αυξήσουν και τις θέσεις εργασίας αλλά και την δυναμικότητά τους. Θα σας ρωτήσω κάτι έξω από όλα αυτά. Επειδή διακρίνω ότι αυτό προσδιορίζεται ως κεντροαριστερός, άρα το πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει πολύ η ανθρώπινη μοίρα και τραγωδία. Ξέρετε ότι η διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τα 2,5 χρόνια, πέρα από την κυβέρνηση Παπαδήμου, αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες για λόγους οικονομίας, φτώχειας, κατά 60%. Το ξέρετε, αυτά είναι επιστημονική στοιχεία του Υπουργείου και όλα. Αυτό τι σας φέρει στο νου? Δεν στείλατε με την πολιτική στους ανθρώπους να αυτοκτονήσουν λόγω φτώχειας? Κοιτάξτε, εγώ
απόψε. Σήμερα είχαμε δύο άλλες αυτοκτονίες. Ναι, το μία κατανοώ. Το πρωί που κρεμάστηκε ένας 63χρονος, μία χθες που αυτοκτόνησε. Εγώ από μικρό παιδί ζω μέσα στην κοινωνία και παλεύω. Τι πιστεύω, ότι δεν είναι ποτέ λύση είτε δράματος είτε προβλήματος προσωπικού κανείς να αυτοκτονήσει. Συμφωνούμε σε αυτό. Θεολογικά ορθόδοξα δεν πρέπει. Αλλά το ότι η πολιτική σα οδήγησε τους πολίτες να αυτοκτονούν. Δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά η χώρα είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Μα η αριθμή δεν είναι, θεωρώ ότι αυτό οδηγεί σε αυτοκτονία. Θεωρώ ότι ίσως αυτό μπορεί να οδηγεί και σε να χαλιβδώσουμε τη θέλησή μας να προχωρήσουμε τη χώρα μπροστά. Η μία εκδοχή, οι πολίτες που λέτε αυτό παίρνουν την κρίση ευκαιρία. Οι στατιστικοί όμως που είναι ξεροκέφαλοι και τα σημειώματα λένε αυτοκτονώ λόγω της φτώχειας και της κρίσης. Κύριε Δούκα, αυτό το οποίο λέμε εμείς στην οικονομία και στην πολιτική και στην νομική είναι λάθος συσχέτιση. Ναι, εγώ είπα να ξεπεράσουμε την οικονομία, να μιλήσουμε ανθρωπιστικά. Και ατελές φορείς συσχέτιση. Ναι. Ανθρωπιστικά να βοηθήσουμε κάθε άνθρωπο να στηριχθεί από την κοινωνία, όμως πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι δεν μπορεί η οικονομία και η πολιτική να παρεμβαίνει σε ζητήματα προσωπικών δραμάτων. Εκεί μπορεί να παρεμβαίνει μια κοινωνική πολιτική αναφορικά με το οικονομικό εισόδημα. Δηλαδή, ένα λεπτό. Όταν η πολιτική δράμα που ασκείται με οδηγεί στην ανεργία, αυτό είναι προσωπικό, προσωπικό. Η πολιτική επίπτωση που δέχομαι είναι επίπτωση στη δουλειά μου, στην εργασία μου, στο αν το παιδί μου έχει να φάει από πολιτικές αποφάσεις. Δεν είναι από ένα ψυχολογικό δράμα επειδή με παράτησε μια γυναίκα. Όχι, συμφωνώ, αλλά τι γίνεται, ότι εδώ μπορεί η κοινωνία να λύσει ή να δώσει κίνητρο ή να βοηθήσει οικονομικά. Θα έπρεπε να το έχει κάνει δηλαδή. Δεν το προέβλεψε. Κοιτάξτε, όχι, το έχουμε κάνει. Η κοινωνική πολιτική στοιχίζει στο κράτος πάρα πολλά χρήματα. Να μην σας απαριθμίσω τώρα έχουμε τα μέτρα. Έχουμε 25% περίσσιο. Το ξέρετε πιο καλά από μένα. Δαπάνες είχαμε μέχρι τώρα για κοινωνική πολιτική με ανύπαρτη κοινωνική πολιτική. Ήταν μόνο θέμα διαφθοράς. Όχι, είχαμε κοινωνική πολιτική, αλλά μπορεί να μην ήταν σωστά στοχοθετημένη. Να μην άγγιζε πραγματικά εκείνους που είχαν ανάγκη. Ωραία, αυτό, όμως, αυτό, αλλά όλα λάθος ήταν δηλαδή. Αυτό, κύριε Δούκα, το μνημόνιο το προβλέπει. Και λέει, δεν είμαι ενάντια στο μνημόνιο. Ακριβώς εγώ, και εγώ πιστεύω ότι όλες οι θυσίες που κάναμε αυτά 2,5 χρόνια οι πολίτες, κάναμε μεγάλες θυσίες όλοι, πρέπει να μην τις καταστρέψουμε. Πρέπει τα θετικά που πάνε να γίνουν εξορθολογισμού των δαπανών να τα θετήσουμε, να προχωρήσουμε για να έχουμε. Εγώ περίπου συμφωνώ με τον κύριο Βενιζέλου που λέει: δεν μπορούμε να πετάξουμε όλες τις εσείς που έγιναν με τόσο κόπο υδρότα και τώρα που είμαστε στη μέση του δρόμου, πού να γυρίσουμε, στο μηδέν πάλι. Και εδώ συμφωνώ και για να έτσι κλείσουμε τη συζήτηση. Πραγματικά οι πολιτικές μας πλήγωσαν. Ήμουν στην κυβέρνηση και πλήγωσαν οι πολιτικές του Πασόκ. Ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Κάναμε κάθε προσπάθεια μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής. Κάνεις και λάθη, πολλές φορές έχεις αστοχίες. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη, γιατί πρέπει να είμαστε ταπεινοί απέναντι στους πολίτες και απέναντι σε αυτό που λέτε και εσείς όσον αφορά τις αυτοκτονίες. Είναι μια ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να αξιολογηθεί ποτέ. Έχει τη μεγαλύτερη και υπέρτατη αξία. Ενώπιον της ανθρώπινης ζωής υποκλεινόμεθα όλοι. Γι' αυτό το λόγο συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Πράγματι, πληγώσαμε. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά θέλω να τονίσω ότι δεν ήταν. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Να σε ρωτήσω, επειδή βάλτε σαν προαπαιτούμενο των εκλογών της 17ης Ιουνίου, μου θυμίζει, θα σας πω, θα καταλάβετε, ότι παλεύει το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα και σε αυτές τις εκλογές. Από ό,τι θυμάμαι, ήταν από τα προτάγματα του κ. Βενιζέλου να είναι πρώτο το Πασόκ στην 6η Ιουνίου για να πάρει πρώτο την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το θυμάστε. Αυτός είναι πάλι ο στόχος, να έχει δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων το Πασόκ για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι πλέον μέσα από μια δική μας διαδικασία αυτοκριτικής. Και τη μεσολάβηση των εκλογών της 6ης Μαΐου, πράγματι αλλάξαμε, αλλάζουμε πράγματα, επαναπροσδιορίζουμε κάποια ζητήματα και στο νέο σχεδιασμό των κοινωνικών δυνάμεων με αυτά που και εμείς είδαμε στην κοινωνία και θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε και εμείς μέσα στην πρωτοπορία της κοινωνίας, να μας ξαναεμπιστευτεί ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης. Κύριε Καρβούνη, Δημοσθένη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς, κύριε Παπαδόπουλο, να είστε καλά.